πες. Εσύ θα μου πεις πώς φαίνονται τα κορίτσια εδώ πέρα. Πολύ καλά. Με ποια κάνεις πιο πολύ παρέα. Κοίτα, δεν κάνουμε κάποια συγκεκριμένη πάρα πολύ ακόμα. Εντάξει, με όλες. Που νιώσω να ταιριάζεις πιο πολύ. Ακόμα με όλες βασικά, με όλες. Με όλες το ίδιο. Εσύ. Εγώ π.χ. έχω μεγάλη αδυναμία στην Κλαούντια, στην Αθηνά και στην Τζούλια. Mm-hmm. Τεράστια αδυναμία. Ναι, όλες. Και στο δώρο, όπως ξέρεις, εντάξει. Είναι... Και στη Στέλλα έχεις αδυναμία. Είναι γνωστό. Δεν έχεις. Αυτό δεν μου λέγεις χθες, ότι είστε φίλοι. Ναι, είμαστε φίλοι, εντάξει, δεν είμαστε και καριοφίλοι. Εμένα πάντως ένα πουλάκι, δεν θα πω ποιο. Πουλάκι, ε. Ναι. Μου είπε ότι αισθάνθηκαν ότι όταν η Στέλλα μιλούσε με τον Πάνο ότι εσύ λίγο ζήλεψες. Δεν ξέρω άμα ισχύει. Γιατί γελάς. Να σκέφτω τι πουλάκι μπορεί να ήταν εγώ, αυτό που σου είπε. Είναι ανθρώπινο. Κοίτα να δεις. Δημιουργεί ίντρικες. Γέλασα, η αλήθεια είναι. Γέλασε. Γέλασα, γιατί... ναι, μου φάνηκε λίγο κωμωδία. Mm-hmm. Που χαρακτηρίστηκε η Στέλλα, ας πούμε, αποφασισμένη. Ότι η Στέλλα μπήκε στην κατηγορία των αποφασισμένων. Μου φάνηκε λίγο αστείο. Mm-hmm. Και ότι έχουν προχωρήσει τις σχέσεις τους. Και αυτό μου φάνηκε πραγματικά αστείο. Απόλασα λίγο την κωμωδία χθες, αλλά εσύ νομίζω ότι καλύτερα να βγάλεις τα συμπεράσματα. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Απλά επειδή μπήκε τώρα στο σπίτι και έχει δει κάποια επεισόδια που έχουν προηγηθεί και υπήρχε ένα φλερ κάπως με τη Στέλλα, είναι λογικό να έχει το άγχος. Μην τυχόν εγώ ακόμα μπορεί να έχω κάποιο ενδιαφέρον για τη Στέλλα, αλλά της ξεκαθάρισα ότι δεν υφίσταται κάτι.